Θεώρησα άκομψο να μην σα δώσω αυτή την πολύ ωραία θέα η οποία είναι πολύ δροσερή. Σήμερα η μέρα ήταν βροχερή. Το βίντεο γράφεται ε, την 5η, 25η ιουλιου Είναι μια μέρα βροχερή που σας είπα. Βρίσκομαι στη θάσο και σε συγκεκριμένα σκαλα ποταμιά. Σκάλα ποταμιά η οποία ε, έχει ε, την χρυσή μουδιά. Τη χρυσια μουδιά η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ιδιαίτερη. Είναι μια πολύ γνωστή παραλία Στου ε, στους θαμώνες του νησιού και όχι μόνο. Ε, φημίζεται για τη ρηχή της θάλασσα, για την αμμουδιά της, η οποία είναι κατάλληλη κυρίως για παιδιά. Ε, πρώτης το παιδί, οπότε ήθελα κάτι ρηχό και τα λοιπά. Ε, ήθελα κάτι έτσι, ε, στο να μην φοβηθεί, να μην έχει κοτρώνες, βότσαλα, δεν ήθελα πολύ άγρια πράγματα. Ελπίζω να είστε καλά. Θεώρησα σωστό να δώσω και ένα βίντεο σε όλους σας, γιατί πριν λίγο γύρισα ένα βίντεο για τα μέλη του καναλιού, όπως σας είπα, που αφορά ιδιαίτερα παιχνίδια, ε, τα οποία υπό άλλες δεν θα έκανα, άμα δεν υπήρχε συνδρομή. Έτσι, λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ, ε, είμαστε εδώ ε, όλοι στο κανάλι πλέον, ε, φίλοι όσοι παρακολουθείτε γεγραμμένοι και εμείς, για να μιλήσουμε για κάποια πράγματα γενικά και αόριστα. Βλέπετε ότι κατάσταση, κάθομαι ε, σταυροπόδι, έχω τον καφέ μου, ε, ούτως ή άλλως ε, ανέκαθεν δεν μιλούσα για νέα βιομηχανία και αριθμούς και τα λοιπά αυτά δεν με απασχολούν καθόλου αλλά ακόμη και αν με απασχολούσαν δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ο καταλληλότερο για να σας τα μεταφέρω αφήνω αυτή τη δουλειά σε άλλους που την ξέρουν καλύτερα έτσι λοιπόν για ακόμη μια φορά θα σας παραθέσω την προσωπική μου εμπειρία που είχα Πρωτίστως θα μιλήσουμε για το, uh, DLC του Elden Ring. το DLC του Elden Ring, που μάλιστα με το πήρε δώρο ο Γιάννης γιατί εγώ ε, ε, μέσα μου σκεφτόμουν αν πρέπει να το παίξω ε, ε, στα καπάκια μετά το κυρίως παιχνίδι ή να το αφήσω για το χειμώνα ο Γιαννάκη φρόντισε γι' αυτό, εκεί που δεν το περίμενα, μου στέλνει ένα κωδικό 12, 16 ψήφιο, μου λέει Βάλτον, είναι ένα σαραντάρι, κάρβωσε το στο Έλντεν και παίρνα καλά και μη φοβάσαι τίποτα, γιατί μη του φοβόμουν. <συσχεδί> Για ακόμη μια φορά φοβόμουνα, ενώ έχω εμπειρία, όχι τεράστια, δεν είμαι ούτε διαμαντής, ούτε θεοδόσεις, ούτε άρωτρο, ούτε τίποτα. Ε, δε, δεν είμαι ιερότερας, δηλαδή να πιάνω να μπω να το βγάζω με δύο τρία tries τόσο γρήγορα μπορεί να πάρει και δύο και τρεις μέρες αλλά όταν κυκλοφόρησε το DLC όλοι έλεγαν ότι είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο ακατόρθωτο. Λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό. Όντως είναι πιο δύσκολο από το κυρίως παιχνίδι αλλά δεν είναι ε, και ακατόρθωτο. Τι θέλω να πω ε, το πρώτο boss που είναι ένα λιοντάρι, θυμάμαι πως λέγεται, να με συγχωράτε, είναι πάρα πολύ γρήγορο και είναι, έχετε δει κάτι κουτάβια που είναι 6-7 μηνών και παίζουν και σε λερώνουν, λες αχ να παίξω λίγο το κουτάβι και φεύγεις με λάσπες, με, δηλαδή τρε, τρελά, τρελοκούταβα. Είναι ένα λιοντάρι τρελό το οποίο κάνει πάρα πολλέ κινήσεις. Ε αλλά με, τη, με, την πρώτη επαφή δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται. Αλλά εγώ επειδή φοβήθηκα από τον κόσμο που είπαν πω είναι παν δύσκολο, εμπιστεύθηκα όλους αυτούς που λέγανε ότι είναι δύσκολο και, το, και έβαλα το Mimic στο δεύτερο try και βγήκε ε, με το Mimic να μην έχει πέσει καθόλου η ενέργειά του και εγώ να έχω φάει Δύο φλασκιά, δηλαδή δεν θυμάμαι πώ λέγονται. Δύο potions από τα 13, δηλαδή μου έμειναν 11. Και λέω κάτσε ρε Μίτσο με το δεύτερο try Άμα το mimic δεν έχει φάει καθόλου ζημιά και εσύ δεν έχει φάει και τα φλασκιά και βγήκε, εάν προσπαθούσε λίγο παραπάνω, ε, θα, θα μπορούσε να το βγάλει και χωρί. Δηλαδή, ε, το mimic. Η... Η... Έχει ένα καλό και ένα κακό. Θα σε ξελασπώσει εκεί που δεν αντέχεις που λε: Πώ, από μου δεν γίνεται. Θα βάλω μήμη και σάμον και τα λοιπά. Αλλά τι γίνεται τώρα, ε, εάν επηρεαστεί και, και, έχει δημιουργηθεί γύρω από το παιχνίδι ένα κλίμα ε, έτσι αρνητικό προ τη δυσκολία του, ε, το βάζει σε ψωμοτήρι. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, γιατί και εγώ ίδιο είχα πει ότι το mimic πρέπει να μπαίνει τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή, αν πάτε σε έναν boss, καλό είναι να δοκιμάσετε πρώτα μόνοι σα μια πρώτη επαφή. Και άμα πια δεν μπορείτε, τότε να γίνει η χρήση του mimic. Αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε το πρώτο boss και το έκαψα έτσι. Και θα ήθελα να το παλέψω. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, θα ήθελα να το προσπαθήσω μόνο μου, γιατί πίστευα ότι μπορούσα. Δηλαδή, παρασύρθηκα και το έχασα. Ε, το παιχνίδι στη διάρκεια του είναι γύρω στις 30 ώρες δηλαδή εγώ σύνολο έφαγα ένα 60, 60 ώρο και κάτι στο κυρίως και το παιχνίδι συνολικά έγραψε 97 ώρες 98 ε, απορώ πως ε, γιατί το είπαν DLC αυτό έστειλα στο Γιάννη και λέω τι DLC είναι αυτό, εγώ ήξερα τα DLC ο συνήθω είναι 4, 5, 10 ώρες είναι 5 boss είναι 4 boss ε, το παιχνίδι είναι τεράστιο ενώ ο χάρτης φαίνεται ας πούμε ε, μικρός λες αυτό το κομμάτι είναι ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα παιδιά ε, το παιχνίδι είναι τεράστιο και μάλιστα ε, έχει μεγάλη πρόκληση η εξερεύνησή του η εξερεύνησή του η οποία <laughs> ε, πάλι θέλει οδηγό δηλαδή το Elden το ένα προφανώς θέλω οδηγό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιου ανθρώπου που το ψάξαν χωρί οδηγό και βρήκαν πράγματα και τα μισά μετάλλια και τα ανώσανε και πήγαν στον άλλο, στον άλλο κόσμο. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν, δεν ξέρω τι κάνετε. Δηλαδή, είναι θέμα αντίληψη. Εμένα η αντίληψή μου φτάνει ω ένα σημείο που λέω ότι α, κάτι εδώ γίνεται. Άντε, δηλαδή, έχω εμπειρία από τα προηγούμενα σόλτ. Θα πάω κάπου που να διέξοδο. Ε, θα βαρέσω τον τοίχο. Μπορεί να είναι ε, διαφανή. Θα μπω μέσα. Αυτό μου κόβει. Ή πάω γκρεμό γκρεμό γιατί κάτι μπορεί να έχει κάτω. Ε... Ή άμα δω κανέναν NPC που μιλάει πολύ ευγενικά, τον καρφώνω μέσα στο κεφάλι γιατί θα μου την καρφώσει αργότερα αυτός. Πάνω κάτω κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά είναι κάποια νέα στοιχεία τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Στο θέμα χάρτες, υπάρχει ένα χάρτη σε μια περιοχή που όταν τον βλέπει, ξέρετε το χάρτης για να τον πάρετε να ανοίξει κτλ. Για να βλέπετε τα χωριά και τους δρόμους υπάρχουν κάποιε σταφόπλακε. Και γύρω-γύρω ερημιά. Πρέπει να πλησιάσετε, να πλησιάσετε αυτή την ταφόπλακα. Ε, η πλάκα είναι ότι την βλέπετε συνεχώ μπροστά σα, αλλά δεν μπορείτε να φτάσετε. Και είναι πολύ ιδιαίτερο ο δρόμο για να φτάσετε. Δεν σα πάει καν το μυαλό που πρέπει να πάτε και από πού πρέπει να περάσετε για να ανοίξετε αυτό το χάρτη. Οι περιοχέ ήταν πολύ όμορφε και αυτό που μου άρεσε πολύ και διορθώσαν επιτέλου ήταν τα κάστρα. Τα κάστρα τα οποία πλέον, όταν λέμε κάστρο, πρέπει εκτό ότι όταν αναφέρουμε τη λέξη κάστρο, να έχει και την ιδιότητά τη. Δηλαδή να φέρει αυτή τη δυσκολία. Ε, στο να στο να μπει μέσα. Άμα μπει μέσα στο κάστρο, τα πράγματα είναι απλά. Το θέμα είναι πώ θα μπει. Στο Elden, το πρωτότυπο, το κυρίως παιχνίδι, έβλεπε ένα κάστρο μπούκαρε. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα ποτέ να μπω. Εκτό από ένα στο καελίτ που έπρεπε να πας από τα πλάγια για λίγο, είχε μια σκαλίτσα και ανέβαινε. Χεσέ μέσα. Πανεύκολα. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ τα κάστρα δυσκολεύουν. Εκτό ότι είναι πολύ δύσκολα μέσα, γιατί να σου πω την αλήθεια ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο κυρίω στο δρόμο του και όχι τόσο ταμπό. Ε, τι θέλω να πω, ε, Είχε κάποιους, ε, κάποια mobs τα οποία, εκτό ήταν πολλά, ήταν και δυνατά. Οπότε ε, πάλι μου θύμισε το Dark Souls 2 εκεί που έτρεχε, 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 έτρεχε και χοροπηδούσε ή έκανε και ρόλ για να μπορέσει να φτάσει σε ένα bonfire, να σταματήσει, να πάρει μια ανάσα, να δυναμώσει, να γυρίσει, να τα βγάλει κτλ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πιο μεγάλα κάστρα και μάλιστα για να μπει αρκετά, επίση ήταν αρκετά έξυπνο ο τρόπο για να τα προσεγγίσεις Και αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Μου θύμισε αρκετά, ο Γιάννη δεν συμφωνεί, δεν ξέρω βέβαια αμαργότερα στο μέλλον να αλλάξει γνώμη θα του ξανακάνουν ερώτηση εμένα μου θύμισε πάρα πολύ Demon Souls Remake πάρα πολύ τα κάστρα του δηλαδή το να τα προσεγγίσεις ε, να μπορείς να κάνεις πρόοδο ε, τα κρυφά μέρη πάνω στα κάστρα που θα πηδίξεις θα σε βγάλει κάπου αλλού για να πάρεις κάτι σημαντικό δηλαδή αυτά στο κυρίω παιχνίδι τα είδα στο μεγάλο κάστρο που ήταν εκεί το, το δέντρο πούμε ε, που παίρνει και την να τσπίδα τη fingerprint και τα λοιπά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έκανα και πάρα πολλά optional boss, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και τα έκανα φυσικά γιατί δεν το βιαζόμουν και πήγα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τα boss ήταν εξαιρετικά και μάλιστα ο Mesmer που ήταν... Ε, δεν ήταν optional, ήταν ένα boss που έπρεπε να βγάλει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχε πολύ ωραία κάτσει, πολύ ωραία μουσική και ήταν πολύ ιδιαίτερο με δύο φάσει. Τώρα από εκεί πέρα δεν θέλω να σα κάνω πολλά spoils Προσπαθώ, βλέπετε. Και μάλιστα και να ήθελα να σα κάνω spoilers δεν μπορώ γιατί δεν θυμάμαι και ονόματα. Αλλά από, από τα boss θυμάμαι. Γιατί να ξέρετε ότι άμα δεν θυμάστε. Ονόματα από μποσάκια, από μπόσει στα souls, στα παιχνίδια, σημαίνει ότι δεν φάγατε αρκετό ξύλο. Γιατί, άμα τρώγατε αρκετό ξύλο, πιστέψτε με, θα τα θυμόσαστε για μια ζωή. Δηλαδή, στο Dark Souls 3 θυμάμαι Ποντίφικα, θυμάμαι την Dancer, θυμάμαι το Nameless King που ήταν optional και πώ έπρεπε να φτάσω εκεί. Ε, τον μόνο που δεν θυμάμαι και φάγα αρκετό ξύλο ήταν ο άλλο που ήταν αγωνιστό και κουβαλούσε την αδερφή του στο Dark Souls 3. Έτσι λοιπόν, στο ε, Elden Ring, το πρωτότυπο δεν θυμάμαι πολλά πώ. θυμάμαι φυσικά εντάξει κυρίως τη Μαλένη η οποία ήταν optional αλλά τη Μαλένη τη θυμάμαι κυρίως γιατί ήταν ο δρόμος που σου οδηγούσε σε αυτήν ήταν όπως ας πούμε άμα πας στην Αθήνα θα πρέπει να πας στην, ε, στην Ακρόπολη θα πρέπει να ανέβεις στο θησίο ε, θα, ε, είναι, είναι δρόμος που δεν πρέπει να χάσεις. Έχει μια μεγαλοσύνη ο δρόμος προς τη Μαλένια. Δηλαδή προμηνεί πράγματα τρομακτικά και έτσι άβολα που θα ακολουθήσουν. Και φυσικά η μάχη, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, δεν το συζητάμε, αλλά αξίζει. Δηλαδή Προχωράς, προχωράς και όλο νιώθεις καθώς κατεβαίνεις κάτω ότι στενεύει κάτι, ενώ δεν στενεύει τίποτα, η διάμετρος είναι η ίδια, αλλά νιώθεις ότι κάτι σε πνίγει. Νιώθεις την πίεση ε, του βάθους που πηγαίνεις. Εγώ τη βίωσα γιατί την ψηλιάστηκα ότι κάτι έρχεται δυνατό. Αξίζει το DLC. Αξίζει με τα χίλια. Όποιο έχει παίξει το πρωτότυπο θα το παίξει. Αξίζει όμως κάποιο που δεν έχει παίξει Elden Ring και θέλει να πάρει την έκδοση ε, τη νέα. Αξίζει επί ένα εκατομμύριο. Ε, μάλιστα τιμή το έχει πέσει και μεταχειρισμένο κάπου. Είδα σε 40 ευρώ. Ε, και 50-60 να έχει καινούριο. Να ξέρετε ότι θα περάσετε 100 ώρες φοβερέ. Αυτό που δεν μπορώ να πάρω ευθύνη και να σα πω για εσά που βλέπετε είναι εάν. Το Elden Ring θα πρέπει να είναι το πρώτο σα παιχνίδι να ξεκινήσετε Souls. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι αρκετέ φορέ. Αλλά δεν ξέρω άμα πρέπει να είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα σα πρότεινα ούτε το Dark Souls 1 γιατί είναι αρκετά έτσι, αργό το ρολ κτλ. Το Remaster είναι δουλειά καλή και δεν είναι. Ε, το Dark Souls 2 μου αρέσει εμένα, δεν αρέσει κανέναν άλλον οπότε δεν θα το πρότεινα και αυτό. Το Dark Souls 3 εγώ το βρήκα πολύ δύσκολο, οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Το Bloodborne μπορεί είναι αποκλειστικό για PS4, οπότε κάποιος μπορεί να θέλει παίξει PC ή Xbox, άρα επίσης δεν θα σας το πρότεινα. Το Demon Souls Remake είναι αποκλειστικό το PS5, όπου κάποιος μπορεί να έχει μόνο PS4 ή κάποια άλλη πλατφόρμα και δεν μπορεί να το παίξει. Άρα, μας μένει το Sekiro που δεν θα το πρότεινα με τίποτα, ή το Elden Ring, που είναι κάτι πιο σύγχρονο. Άρα, από αυτά που σας είπα πριν, δώστε την απάντηση στον εαυτό σας μόνοι σας. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Ε, πάντως πέρασα εξαιρετικά και νιώσα το τώρα ένα κενό. Δηλαδή, το παιχνίδι τελείωσε ε, και η πλάκα είναι ότι έχω κάνει πολλά πράγματα. Θα γυρίσω κάποια στιγμή για βόλτα, αλλά αυτή η βόλτα θα είναι πολύ χαλαρή. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον ε, ε, το αίσθημα του κινδύνου. Δηλαδή, να, αμάν μη χάσω τι ψυχέ μου, έχω 200.000 ρούνου πάνω μου, 300.000, μη χάσω κάπου μου τίποτα, χάσω το level up. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, έχουν τελειώσει τώρα. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο μου είπε να μου είχαμε μιλήσει ότι το τελειώσει, θα παίξω σε έκυρο, αλλά η αλήθεια τη φοβάμαι και είδε, με παίρνει. Μια χαρά το έχω με τον εαυτό μου, έχω παίξει αρκετά παιχνίδια τη From. Και δεν είμαι σε φάση τώρα να παίξω. Κάποια στιγμή μου θα παίξω το logist Imagine που έχω κατεβάσει. Καλά, τόση ώρα. Έχω την κάμερα δείχνει εμένα. Έπρεπε να δείχνει το τοπίο πίσω το, το βουνό. Η τέταρτη έχει κατέβει αυτόματα έχει, με το που έβρεξε κατέβει, και οπότε θα σα έδειχνα καλύτερη θεά. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε ε, ότι θα πάω λίγο σε πιο χαλαρά πράγματα και μάλλον θα τραβήξω προς Nintendo μεριά γιατί το, από το PlayStation η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι άλλο να παίξω μέχρι στιγμής αυτό που περιμένω μόνο είναι το Death Stranding και το Silent Hill και yeah. που θέλω το παίξω Silent Hill όταν βγουν αυτά γενικότερα τώρα περνώ καλά στη Θάσο θα γυρίσω και όταν θα γυρίσω να σας πω και λίγο κάποια πράγματα για τα βίντεο του καναλιού έχω συμφωνήσει με ένα παιδί που δεν είναι γνωστό σε εσά, είναι δικό μου γνωστό, αλλά θα σα το συστήσω. Με την ιδιότητα του πλατινιέρι. Έχει πάρα πολλέ πλατινέ και μάλιστα πολύ δύσκολε. Και όταν βρισκόμαστε, του αρέσει πάρα πολύ, off the camera βέβαια, να, να μου εξηγεί πόσο δυσκολία έχει η πλατίνα σε ένα παιχνίδι. Μου λέει ότι εδώ έπρεπε να κάνει αυτό και έπρεπε να κάνει εκείνο. Και λέω, αφού τα πολύ ωραία α τα δείξουμε και στον κόσμο. Οπότε θα γυρίσουμε να βίντεο με πλατίνε. Ενδεχομένω να είναι και δύο τα βίντεο, γιατί έχει πάρα πολλέ πλατίνε και θα δείτε κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το πρώτο βίντεο και το άλλο το Πάσχα για παράδειγμα. Ε, Όπω σα είπα, φροντίζω να βρίσκω να ανακαλύπτω ανθρώπου ε, που δεν έχουν βήμα ε, στο YouTube και θέλω να τους το δώσω, όχι για να τους κάνω το χατήρι, αλλά γιατί πιστεύω ότι αξίζουν και δεν έχουν τίποτα ε, λιγότερο από ανθρώπους που ήδη είναι ε, σε εισαγωγικά ε, καταξιωμένοι στο YouTube. Ε, αν ναι, είστε ευγενικοί, άμα έχετε ωραίο λόγο, άμα έχετε ωραίες εμπειρίες και δεν έχετε καθόλου άγχος γιατί σα σας γράφει ένα κινητό, δε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ε, δεν, δεν έχει κάποιο ρίσκο. Ε, από εκεί και πέρα ε, έχουν φτάσει και τέσσερα δέματα, τέσσερα πραγματάκια τα οποία θα τα δείξουμε. Ε, εγώ έφευγα για Θάσο την Τετάρτη και είχαν φτάσει όταν ήμουν ήδη στο δρόμο για κεραμωτή. Οπότε θα πάω τα πάρω, θα τα δείξουμε και αυτά. Έχουμε και άλλα βίντεο να δείξουμε. Ε, ελπίζω να είστε καλά να έχετε την υγεία σας. Θα σας αφήσω με φόντο. Ε, την ε, ποταμιά και πάνω είναι η Παναγιά το χωριό και η σκάλα ποταμιάς τα λοιπά. Λοιπόν, να προσέχετε και θα τα πούμε.